Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή στην οποία συμμετέχετε άμεσα εσείς, στέλνοντάς μας τις σκέψεις σας, τις αντιρρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις διαφωνίες σας, τις απόψεις σας, σε θέματα της Αγίας Γραφής, και εμείς με τη χάρη του Χριστού σχολιάζουμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα οποία μας στέλνετε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα διαβάσουμε την ερώτηση που στέλνει ο αγαπητός Παναγιώτης από το Μαρούσι. Τι σημαίνει ότι και οι 10 παρθένες εκοιμώντο, τι είδους ύπνος είναι αυτός που οι φρόνιμες όταν ξυπνάνε παραμένουν φρόνιμες ενώ οι μωρές παραμένουν μωρές, πρόκειται για πνευματικό ύπνο, και αν ναι, μπορώ να τον αποφύγω ή σύμφωνα με την παραβολή κανένας χριστιανός δεν θα τον αποφύγει? Είναι ωραία η ερώτησή σου, αγαπητέ Παναγιώτη. Θέλω να διαβάσω αυτό που περιγράφεις. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το ΚΕ κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο. «Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένες, έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησον του νυμφίου. 5 δεξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θε αυτών έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών μετά το λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινεν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται εξέλθεται εις απάντησην αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε επαρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τις λαμπάδες αυτών. Και μωρέ, είπαν προς τας φρονίμους, τότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Εδώ λοιπόν αναφέρεται ο Λόγος του Θεού στην παραβολή, την πολύ ωραία και μοναδική θα έλεγα αυτή η παραβολή που ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός έφερε στους μαθητάς του για τον ερχομό του Κυρίου και ιδιαίτερα για την αρπαγή της Εκκλησίας, για το ξεκίνημα δηλαδή του σχεδίου του Θεού προς αιώνιο, για τη ζωή την αιώνιο. Αναφέρεται λοιπόν σε 5 φρόνιμες παρθένες και σε 5 μωρές παρθένες, όπου η διαφορά τους ήταν η πρόβλεψη για το μέλλον. Οι μεν πήραν μαζί τους έλεον, ώστε εάν βραδύνει ο νυμφίος και δεν φτάσει το έλεον που είχαν μέσα στη λαμπάδα τους να μπορούν να το συμπληρώσουν, οι δε μωρές, το χαρακτηριστικό που είχαν είναι ότι δεν είχαν πάρει μαζί τους έλεον, ώστε εάν βραδύνει ο νυμφίος να μπορούν να το συμπληρώσουν. Η αλήθεια είναι μέσα στην παραβολή ότι ο νυμφίος ευράδυνε. Με αποτέλεσμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Η γνώμη μας, η άποψή μας, αγαπητέ Παναγιώτη, είναι ότι δεν πρόκειται περί πνευματικού ύπνου, γιατί ο πνευματικός ύπνος φέρνει οδηγεί στην απώλεια τον άνθρωπο, αλλά είναι η περιγραφή αυτού για το οποίο είπε ο Κύριος. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Η προτροπή λοιπόν του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι γίνεστε έτοιμοι, γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος δεν θα το στοχάζεστε. Αυτός λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου ο ύπνος που αναφέρεται στην παραβολή των 10 παρθένων. Ο μη στοχασμός.
Όχι ότι δεν ξέρει ότι έρχεται ο Κύριος, ξέραν οι 10 παρθένες και τον περίμεναν κιόλας. Και μάλιστα μέσα στη νύχτα δεν είπαν δεν έρχεται φεύγουμε, βραδύνει να έρθει ο Κύριος φεύγουμε. Αντιθέτως ξέραν ότι εξάπαντος θα έρθει. Επειδή όμως ευράδυνε, εκοιμώντο. Δηλαδή έπαψαν να στοχάζονται ότι έρχεται από στιγμή σε στιγμή. Και το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Κύριος μας. Παρακάτω, στο εδάφιο 45 από το ίδιο κεφάλαιο, λέγοντας «Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών», το κείμενο λέει «επί της θεραπείας αυτού, δια να δίδει εις αυτούς σωστά την τροφήν τον κατάλληλο καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού». Πώς δηλαδή θα συναντήσει τον πιστό και φρόνιμο δούλο ο Κύριος? Να μη στοχάζεται ότι έρχεται, αλλά να πράττει, να είναι έτοιμος να πράττει το θέλημα του Θεού. Να πράττει αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να πράττει στη ζωή του. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο πατέρας να φροντίζει την οικογένειά του, να αγαπάει τη γυναίκα του, να την περιθάλπτει, να προσεύχονται, να διαβάσουν το Λόγο του Θεού, να εργάζεται στη δουλειά του με επιμέλεια ως εις τον Κύριον, να εργάζεται και στην εκκλησία, να παρακολουθεί, να εμένει προς καρτερών κατά το Λόγο του Θεού στην εκκλησία, στην διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Κάνοντας το θέλημα του Θεού, το βέβαιο είναι ότι δεν στοχάζεται ότι αυτή τη στιγμή θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι πάσε ενίσταζον και εκοιμώντο. Αντίθετα όμως, ο πονηρός δούλος ποιος είναι? Εάν δεν είπε ο κακός εκείνος δούλος στην καρδιά του βραδύνει να έρθει ο Κύριος και αρχίζει να δέρνει τους συνδούλους του, να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θα έλθει ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ώραν, όχι δεν στοχάζεται, καθήν ώραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει. Είναι λοιπόν πώς περιμένουμε τον Κύριο. Οι 10 παρθένες και οι 10 περίμεναν τον Κύριο ότι θα έρθει εξάπαντος. Και μάλιστα αυτή τη νύχτα. Και η Γραφή λέει «Δεν θα παρέλθει γένεα αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα». Περιμένουμε ότι ο Κύριος έρχεται. Εκείνο που δεν ξέρουμε την ώρα και την ημέρα. Αυτό δεν ξέρουμε. Και αυτό δεν το ξέρει κανείς. Περί της ημέρας εκείνης και της ώρας εκείνης ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ούτε ο Υιός του ανθρώπου, ούτε ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, όπως έχουμε πει σε άλλη φορά, γιατί ο Λόγος του Θεού εξεύρει, είναι ο Θεός, ο Παντοδύναμος. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου είναι ότι οι 5 φρόνιμες παρθένες περίμεναν, ήσαν έτοιμες, και το λέει και ο Κύριος παρακάτω βέβαια, ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσουν ήλθον ημφίως και έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Έτοιμοι, ήσαν έτοιμοι, δηλαδή έμεναν εκεί που τους είχε θέσει ο Θεός να κάνουν το θέλημα του Θεού, παρόλο που δεν στοχάζονταν ότι αυτή τη στιγμή θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Ενώ αντίθετα ο κακός εκείνος δούλος που λέει βραδύνει να έρθει, δεν είναι έτοιμος, όπως πολλές φορές συμβαίνει, με το να σκεφτόμαστε πόσα χρόνια λέγεται ότι θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης. Και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος το λέει πάρα πολύ καλά αυτό, και να το διαβάσουμε. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως κάποιοι λογίζονται τούτο βραδύτητα? Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, αλλά μακροθυμεί για μας, γιατί δεν θέλει να πολεστούν ετινές, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Περιμένει δηλαδή μέχρι το τελευταίο θα έλεγα εγώ δευτερόλεπτο που μπορεί να περιμένει μέσα στην τελευταία γενιά,
Γιατί θέλει όλοι να έρθουμε εις μετάνοια. Όλοι να είμαστε έτοιμοι. Και πώς ετοιμαζόμαστε? Με το Λόγο του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με την κοινωνία μεταλλήλων και με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αγαπητέ λοιπόν Παναγιώτη, θεωρώ ότι ο ύπνος αυτός δεν είναι πνευματικός, γιατί αν ήταν πνευματικός ύπνος, τότε δεν θα μπορούσαμε να προλάβουμε, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Ο πνευματικός ύπνος τι χαρακτηριστικά έχει? Ότι δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά τι κάνουμε? Δέρνουμε τους συνδούλους μας, τρώγουμε, πίνουμε με τον Μεθιόντον, και μάλιστα ο μη έτοιμος αναφέρεται και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ως εξής, στο κεφάλαιο 21, ΚΑΑ, προσέχετε δε εις αυτούς μη ποτέ βαρυνθώσει οι καρδίες σας από κρεπάλης και μέλι και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφ' ημάς η ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν δεν είναι ο πνευματικός ύπνος που μας οδηγεί σε κρεπάλι, σε μέθη, σε μέριμνες βιωτικές, όπου ευνίδιος θα έλθει η μέρα εκείνη καθήν ώραν δεν εξεύρωμεν και καθήν ώραν δεν προσμένουμεν, αλλά είναι μία κατάστασης μη στοχασμού, καθώς εργαζόμαστε το θέλημα του Θεού και το έργο του Θεού στη ζωή μας, όσοι περιμένουμε με όλη μας την καρδιά τον Κύριο και όσοι ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και τώρα με τη χάρη του Χριστού συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση που έκαμε ο Γιώργος από τα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ποια είναι η ημέρα του Κυρίου που θα έλθει ως κλέπτης ενυχτή και αναφέρεται στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη Δευτέρα και στο τρίτο κεφάλαιο και στο δέκα εδάφιο? Να διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα διαβάσουμε όμως όχι μόνο το 10 αλλά από το 8 εδάφιο. Εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα. Δε βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την εσλογίζονται τούτο βραδίτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοια. Θέλει ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυκτή. Καθήν η ουρανή θέλουση παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί, και η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πειρακτούμενοι θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Αμήν. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την ερώτηση υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των δογμάτων και των εκκλησιών του χριστιανισμού. Στη γραφή αναφέρονται σαφώς τρεις μέρες. Η πρώτη μέρα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η μέρα που ο Κύριος έρχεται και παραλαμβάνει αποθανώντας πρώτα εν Χριστώ, όπως γράφει στην επιστολή της Θεσσαλονικής προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου, και ταυτόχρονα παραλαμβάνει τους ζώντας. Η δεύτερη μέρα είναι η Δευτέρα Παρουσία, όπου ο Κύριος μας κατεβαίνει από του ουρανού με τα πάντων των Αγίων και των Αγγέλων αυτού. Και η τρίτη μέρα είναι η μέρα της τελικής κρίσης, όπου η γη αυτή και οι ουρανοί αυτοί παρέρχονται και νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν, στους οποίους θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Η μία άποψη λοιπόν πολλών δογμάτων και εκκλησιών του χριστιανισμού είναι ότι αυτές οι τρεις μέρες γίνονται ταυτόχρονα σε μία μέρα. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι αχιλιαστές. Η επόμενη άποψη είναι ότι αυτές οι μέρες είναι διακριτές και υπάρχει κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάμεσα από αυτές τις τρεις ημέρες. Η δική μας άποψη είναι η δεύτερη. Δηλαδή πιστεύουμε, μέσα από τη γραφή βέβαια, θεωρούμε, έτσι νομίζουμε, όπως θέλετε πέστε το,
ότι οι τρεις αυτές μέρες έχουν απόσταση χρονική μεταξύ τους. Πριν όμως πω τις απόψεις μας, θα ήθελα να εκφράσω ότι το σημαντικότερο δεν είναι στη σκέψη των χριστιανών αν είναι οι τρεις αυτές μέρες ταυτόχρονα σε μία μέρα, σε μία στιγμή ή εάν είναι σε τρεις διαφορετικές στιγμές. Εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε έτοιμοι προσμένοντες και σπέβδοντες στην παρουσία, όπως λέει η Γραφή, της ημέρας του Θεού. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ανεξάρτητα πώς ο Θεός έχει προγραμματίσει να το κάνει. Εκείνο το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει τους χριστιανούς είναι να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει ο Κύριος, καθήν ώραν δε στοχάζεστε, όπως λέει και εδώ σε αυτό το εδάφιο λόγος του Θεού, ώστε να παραλάβει τους δικούς του. Θα πω όμως τώρα γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι τρεις μέρες είναι διακριτές και με χρονική απόσταση, διάστημα η κάθε μία. Η πρώτη μέρα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, στην οποία αναφέρεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα και στο κεφάλαιο και στο εδάφιο 26. Αναφέρει: «Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενηφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτών και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, εγόραζαν, επόλουν, εφύτευον ο Κοδόμων, καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείο από ουρανού και απόλεσε άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του Ανθρώπου θέλει φανερωθεί». Είναι λοιπόν μία στιγμή, μία ημέρα θα έλεγα, όπου οι άνθρωποι θα ζουν σε τέλεια αμεριμνησία, μάλλον σε ευημερία και σε ευρυχωρία, παρόλο που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού ότι κακά καιροί κακοί θα υπάρχουν σε αυτές τις τελευταίες μέρες και θα έρχονται τα δεινά ως οι οδύνες της εγκυμονούσης. Παρόλα αυτά όμως η ανθρωπότητα σε αυτή την περίοδο φαίνεται εδώ ότι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφευόμενοι, νυμφεύοντες, ακόμη αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες και οικοδομούντες, που σημαίνει μία περίοδος αμεριμνησίας και σχετικής ευημερίας, όταν ξαφνικά θα έλθει η ώρα και η στιγμή που κανένας από τους ανθρώπους δεν γνωρίζει την ώρα και την ημέρα, ούτε και οι άγγελοι του Θεού, αλλά ούτε και ο Υιός του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, παρά μόνο ο Θεός ο αληθινός, ο Πατέρας, που θα δώσει και το σύνθημα και θα ακουστεί ένα κέλευσμα, μια κραυγή όπως λέει στην παραβολή των 10 Παρθένων. Στη συνέχεια θα υπάρξει η φωνή του Αρχαγγέλου που θα λέει, σκέπτομαι, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού», καθώς είναι γεγραμμένο στην παραβολή των 10 Παρθένων, και τέλος θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, όπου εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχά τη σάλπιγγη του Θεού, εμείς θα δούμε, δηλαδή οι ζώντες, τα σώματά μας τα φθαρτά να ενδύονται αυθαρσία και τα θνητά να ενδύονται αθανασία, και μάλιστα χρησιμοποιεί μία λέξη στο κείμενο, το αρχαίο κείμενο, το αρχαίο ελληνικό κείμενο, η Γραφή, αλλαγισόμεθα. Θα γίνει δηλαδή η αλλαγή του σώματός μας. Το οποίο μάλιστα μεταφράζεται, θα μεταμορφωθούμε. Η μεταμόρφωση λοιπόν θα γίνει σε μια στιγμή. Η αρπαγή της Εκκλησίας όμως δεν είναι μια στιγμή, είναι μια διαδικασία. Μια διαδικασία γιατί οι 10 Παρθένες, όπως λέει η Γραφή, εκοιμώντο άπασε, και οι φρόνιμες και οι μωρές, που σημαίνει ότι ήσαν μη στοχαζόμενε, χωρίς στοχασμό ότι ο Κύριος έρχεται, παρόλο που ήξεραν ότι εκείνη τη νύχτα από ώρα σε ώρα θα έλθει, και ήξεραν και πρόσμεναν. Αλλά δεν στοχάζονταν επειδή ευράδυνε και εκοιμώντο. Δεν στοχάζονταν σημαίνει εκοιμώντο και εκοιμώντο σημαίνει δεν στοχάζονταν. Όμως αρχίζει η διαδικασία της αρπαγής. Υπάρχει δεύτερη λέξη που αναφέρει η Γραφή, αρπαγισόμεθα. Υπάρχει λοιπόν η λέξη αλλαγισόμεθα, μεταμορφωνόμεθα, αρπαγισόμεθα, που θα αρπαχθεί η Εκκλησία.
Η αρπαγή λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει με την κραυγή, που δεν ξέρουμε τι θα είναι, κέλευσμα, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, συνεχίζεται με τη φωνή του Αρχαγγέλου που φωνάζει «Έρχεται ο Κύριος, ετοιμαστείτε» και ολοκληρώνεται με την σάλπιγγα του Θεού που λαμβάνει χώρα εν ρηπή οφθαλμού εν μια στιγμή η μεταμόρφωσή μας. Και έτσι θα βρεθούμε όλοι, ημένα πεθαμένοι εν το ονόματι δια του Ιησού Χριστού, δηλαδή εν Χριστώ αποθαμένοι θα αναστηθούνε, ταυτόχρονα όσοι απομένουμε θα μεταμορφωθούμε και θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη μέρα που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι αμεριμνησία και σχετική ευημερία, στην οποία μας προτρέπει μάλιστα ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, το 31 εδάφιο, συνεχίζω, «Κατ' εκείνην την ημέρα, όποιος ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού στην οικία, ας μην καταβίδει αναλάβει αυτά, κι ως της εν το αγρό, ομοίως ας μην επιστρέψει στα οπίσω, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού θα απολέσει αυτήν, και ως της απολέσει αυτήν θα διαφυλάξει», το κείμενο λέει, «θα ζωογονήσει αυτήν», δηλαδή θα αναστηθεί. Είναι λοιπόν μια συγκεκριμένη στιγμή σε μια κατάσταση ευημερίας και αμεριμνησίας, όπου οι πιστοί μόνο θα αναγνωρίσουν, και κανένας δεν θα δει άλλος εκτός από τους πιστούς το πρόσωπο του Κυρίου, θα αναγνωρίσουν ότι κάτι γίνεται, θα ακούσουν το κέλευσμα, θα ακούσουν τη φωνή του Αρχαγγέλου και εν τέλει τη σάλπιγγα του Θεού, όπου εκείνη τη στιγμή θα μεταμορφωθούν. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι τόσο μικρό ώστε οι μη έτοιμες, δηλαδή οι μωρές παρθένες δεν πρόλαβαν να ετοιμαστούν, αλλά είναι ταυτόχρονα και τόσο μεγάλο που οι έτοιμες, οι φρόνιμες, μπόρεσαν και πρόλαβαν, όπως λέει η Γραφή, να κοσμήσουν τις λαμπάδες τους, ρίχνοντας λάδι μέσα στο δοχείο, να ανάψουν τις λαμπάδες τους. Άρα λοιπόν είναι τόσο μεγάλο που δεν προλαβαίνει ο μη έτοιμος να ετοιμαστεί και τόσο μικρό που προλαβαίνει άνετα ο έτοιμος να ετοιμαστεί για να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μας προτρέπει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να τα ξεχάσουμε όλα. Είτε τα υπάρχοντά μας, είτε τους ανθρώπους που αγαπάμε, είτε οτιδήποτε που αφορά τη γη αυτή. Αλλά να στρέψουμε με προσοχή, αλλά και θα τολμούσα να πω με πλήρωση Πνεύματος Αγίου εκείνη τη στιγμή, την προσοχή μας, τα μάτια μας, την καρδιά μας προς τον Κύριο που έρχεται να μας μεταμορφώσει και να μας παραλάβει. Η δεύτερη μέρα είναι η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας, η οποία αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και μάλιστα στο ΚΔ κεφάλαιο, στο 24 κεφάλαιο και στο 29 εδάφιο. Διαβάζω μέχρι και το 31. «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δε θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσα εφηλέ της γης και θέλουν συνειδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα φωνής, με τα σάλπικος φωνής μεγάλης και θέλουν συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρου ουρανών ως άκρων αυτών». Εδώ είναι μια άλλη μέρα σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Έχει προηγηθεί η λεγόμενη μεγάλη θλίψη, που τέτοια δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει επάνω στη γη και την οποία βεβαίως είχε προφητεύσει και ο Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια. Είναι η στιγμή που στο 21 εδάφιο λέει ο Κύριος μας «Διότι τότε θέλει είστε θλίψης μεγάλη, οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου, έως του νυν ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνονται η μέρα εκείνη δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουν συντμηθεί η μέρα εκείνη». Άρα λοιπόν είναι ένα περιβάλλον τρομακτικό οι μέρες λίγο πριν από την Δευτέρα Παρουσία, όπου ξαφνικά θα δουν οι άνθρωποι στον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου,
Δεν ξέρουμε τι θα είναι, πώς είναι, δεν μας το περιγράφει. Υποπτευόμεθα ότι θα είναι ο Κύριος που θα δούνε όλοι, γιατί θα τον δει, λέει, πάσο οφθαλμός. Ενώ στην αρπαγή της Εκκλησίας δεν θα τον δει κανείς. Πάσο οφθαλμός θα τον δει. Υποπτευόμεθα λοιπόν ότι θα είναι ο Κύριος που θα φαίνεται στον ουρανό και τότε θα αποστείλει ο Κύριος τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης και θα συνάξουν οι άγγελοι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρου ουρανών έως άκρων αυτών. Εδώ θα γίνει πάλι η πρώτη Ανάσταση, αλλά της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί η πρώτη Ανάσταση της Καινής Διαθήκης των αποθανόντων εν Κυρίω, εν Χριστώ, έγινε με την αρπαγή της Εκκλησίας, θεωρούμε. Ενώ τώρα θα γίνει η αρπαγή, η Ανάσταση της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των εσφαγμένων και των ζώντων, αλλά μη εχόντων, βάλει το χάραγμα του Αντίχριστου στο δεξιχέρι και στο μέτωπο και δεν έχει προσκυνήσει τον Αντίχριστο και αυτοί θα αναστηθούν, αλλά από τους αγγέλους, ενώ η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει από τον ίδιο τον Χριστό, καθώς είναι γεγραμμένον αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού για να παραλάβει την Εκκλησία του. Αφού λοιπόν αναλυφθούν και αρπαχθούν ή αναστηθούν και οι της Παλαιάς Διαθήκης, όσοι ευρέθησαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, όχι δηλαδή οι αποθανόντες εν Χριστώ, όχι η Εκκλησία του Χριστού, και οι εσφαγμένοι στην εβδομάδα ετών, στην εφταετία του Αντίχριστου, τότε όλοι μαζί και η Εκκλησία του Χριστού, αλλά και οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης θα βρεθούν μπροστά στο θρόνο του Θεού, όπου θα λάβει χώρα ο γάμος του Αρνίου και της Εκκλησίας και θα παρευρίσκονται και οι κεκλειμένοι, οι φίλοι του νυμφίου. Και το διαβάζω αυτό, είναι στην Αποκάλυψη του Ιωάννου 19ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Γράφει λοιπόν, αναφέρεται λοιπόν στη γραφή. «Ας χαίρομεν και ας αλγαλώμεθα και ας δώσομεν δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού ητίμασεν εαυτήν και δόθη σε αυτήν να ενδυθεί βύσινον, καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων». Αυτή λοιπόν είναι η νύμφη, είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι οι αναστημένοι και οι αρπαχθέντες παρακυρίου την ημέρα εκείνη που καθήνωραντες το χάζεστε θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Συνεχίζει όμως το 9 εδάφιο και λέγει προς εμέ, «Γράψον μακάρι οι κεκλειμένοι εις τον δείπνον του γάμου του Αρνίου». Και λέγει προς εμέ, «Ούτι είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού». Εδώ υπάρχουν και οι κεκλειμένοι, οι παρευρισκόμενοι δηλαδή, οι φίλοι του νυμφίου, που όπως είπαμε είναι αυτοί που αναστήθησαν, επισυνάχθησαν από τους αγγέλους και όχι από τον Χριστό, όχι στην αρχή της εφταετίας και πριν την εφταετία όπως πιστεύουμε με την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά στο τέλος της εφταετίας και πριν τη Δευτέρα Παρουσία όπως διαβάσαμε. Και αμέσως μετά στο 11 εδάφιο διαβάζω πάλι του 19ου κεφαλαίου από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. «Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών καλείται πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η δε οφθαλμή αυτού ήσαν ο φλόξ πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένο το οποίο ουδής γνωρίζει μη αυτός και το ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένων με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών, εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι βύσινων, λευκών και καθαρών, όπως ακριβώς ήσαν ενδεδειμένοι οι παρευρισκόμενοι στο γάμο του Αρνίου. Και εκ του στόματος αυτού», συνεχίζω στο 15 εδάφιο, «εξήρχεται ο ρομφαία κοπτερά δια να κτυπά με αυτήν τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί των λινών του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος, και επί των ημάτιων και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον όνομα, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων». Εδώ λοιπόν είναι η Δευτέρα Παρουσία, η οποία αποκαλύπτεται μέσα από την Αποκάλυψη στους μελετητές της Γραφής και αμέσως μετά υπάρχει μία περίοδος την οποία αποκαλεί ο Λόγος του Θεού χιλιετή βασιλεία και αναφέρεται ως εξής. Αφού ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε,
επί της γης με τα πάντων των Αγίων Αγγέλων και των Αγίων ανθρώπων, τότε συνέλαβε τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη και τον φυλάκισε μέσα στη γέννα του πυρός, στην αιώνια κόλαση, στην αιώνια καταδίκη. Τον δε διάβολο τον έδεσε για λίγα για 1000 χρόνια. Και διαβάζω από το 20ο κεφάλαιο: «Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ώστις είχε το κλειδίον της Αβύσσου, και άλλη συν μεγάλην εν τη χειρή αυτού, και επίασεν τον δράκοντα τον όφιν των αρχαίων, ώστις είναι ο διάβολος και ο σατανάς, και έδεσε αυτόν 1000 έτη, και έριψε αυτόν εις την Άβυσσον, και έκλεισεν αυτόν, και εσφράγισεν επάνω αυτού, δια να μην πλανήσει πλέον τα έθνη, έως ου πληρωθώσει τα 1000 έτη, και μετά ταύτα λυθεί ο λίγων καιρών». Εδώ λοιπόν στη μεν γη υπάρχει η χιλιετής βασιλεία, στην οποία βασιλεύει ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ ενδράβδο σιδηρά επάνω σε όλα τα έθνη. Ο δε διάβολος είναι δεμένος στην Άβυσσο για 1000 χρόνια. Αφού πέρασαν λοιπόν τα 1000 χρόνια, λέει πάλι ο Λόγος του Θεού στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο 7 εδάφιο, «Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη, θα λυθεί ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού, θα εξέλθει δια να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, των Γόγ και των Μαγόγ, δια να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδον την Αγίων και την πόλην την αγαπημένη, και κατέβει πύρα από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και τότε ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεσαι εκεί ημέρα και νύχτα εις τους αιώνες των αιώνων». Εδώ λοιπόν ήρθε το τέλος του διαβόλου και ερήφθηκε αυτός εις τη γέννα του πυρός, όπου θα βασανίζεται μαζί με τον ψευδοπροφήτη και τον Αντίχριστο. Στη συνέχεια έρχεται τώρα η τρίτη μέρα του χριστιανισμού, που είναι η κρίση. Η κρίση η τελική όλων των ανθρώπων, και διαβάζω 11 εδάφιο. «Και είδον θρόνων λευκών μέγαν και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, συσταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενύχθησαν και βιβλίων άλλων ενύχθη, το οποίο είναι της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά τα έργα αυτών, και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, και ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός». Εδώ είναι η τελική κρίση, όπου υπάρχει η ανάσταση όλων. Την πρώτη ανάσταση στην αρχή έλαβε χώρα η ανάσταση των χριστιανών με την αρπαγή της Εκκλησίας στην αρχή της εφταετίας του Αντίχριστου και πριν να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Στο τέλος και πριν τη Δευτέρα Παρουσία έλαβε χώρα η ανάσταση των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Τώρα όμως με τα 1000 χρόνια λαμβάνει χώρα η ανάσταση όλων των ανθρώπων, όσων δεν ευρέθησαν τα ονόματά τους γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αυτή η ανάσταση είναι η ανάσταση κρίσεως και αιώνιας καταδίκης, και όλοι οι άνθρωποι εκρίθησαν και απεστάλησαν μαζί με τον διάβολο, τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη στη γέννα του πυρός, καθώς είναι γεγραμμένο: «Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη του πατρός μου εις το πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένον για σας, το ετοιμασμένον για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού». Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αποκαλύπτονται μέσα από τη Γραφή σε μας που θεωρούμε ότι η Γραφή είναι αψευδής και δεν δύναται να αναιρεθεί. Ό,τι γράφει αυτό εννοεί και αυτό πιστεύουμε και αυτό δεχόμαστε και αυτό κηρύττουμε. Στη συνέχεια βέβαια θα υπάρξει η τελική αποκατάσταση, όπου είναι αυτή η γη και η ουρανοί αυτοί θα καταστραφούνε, όπως διαβάσαμε λοιπόν στην αρχή: «Πυρούμενοι θα διαλυθούνε και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουν συγχωνευθεί». Ας έρθουμε τώρα στην κρίσιμη ερώτησή σου, αγαπητέ Γιώργο και φίλοι και φίλες, τι σημαίνει αυτό που διαβάσαμε στη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Στη Δευτέρα Επιστολή γράφει λοιπόν
και θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Και παρακάτω λέει, προσμένοντες και σπέβδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού. Όμως, η εξήγηση κατά την άποψή μας είναι το 8 εδάφιο, αυτό δε ας μη διαφεύγει της προσοχής σας, αγαπητοί, ότι παρακυρίου μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα. Αυτή λοιπόν η ημέρα του Θεού που λέει ο Απόστολος Πέτρος, κατά την άποψή μας είναι αυτά τα χίλια χρόνια που αρχίζουν ξαφνικά, καθήν όραν δεν στοχάζεστε, καθήν όραν δεν στοχάζονται οι άνθρωποι με την αρπαγή της Εκκλησίας και ολοκληρώνονται με την κατάργηση της γης αυτής και των ουρανών αυτών, καθώς είναι γεγραμμένο την ημέρα της παρουσίας του Θεού, κατά την οποία οι ουρανοί πυρούμενοι θα διαλυθούν και τα στοιχεία πειραχτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Αυτή λοιπόν είναι η μέρα του Θεού. Η μέρα του Θεού που για τους ανθρώπους είναι χίλια χρόνια και για το Θεό όπου χίλια χρόνια των ανθρώπων είναι μία ημέρα. Μετά από αυτή την ημέρα θα έλθει η υπόσχεση του Θεού όπου νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια και στην Αποκάλυψη και διαβάζω από το 21ο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο και είδων ουρανών νέων και γη νέαν διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον και εγώ Ιωάννης είδων την πόλην την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνους από του Θεού εκ του ουρανού ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτών και θέλουν συνείστε λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτόν Θεός αυτόν και θέλουσι οι άνθρωποι εκείνοι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έτσι μπαίνουμε πια στην αιωνιότητα όπου τα πάντα δεν θα έχουν πλέον τέλος και τα πάντα θα έχουν τη μορφή που έχει ο Θεός. Εκεί στον ουρανό δεν θα υπάρχει κανένα ανάθεμα, αλλά θα υπάρχει μόνο ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου που θα βρίσκεται στην Νέα Ιερουσαλήμ και οι δούλοι αυτού θα λατρεύουν αυτόν και θα δουν το πρόσωπο του Θεού και το όνομα αυτού θα είναι επί των μετόπων αυτών και νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί και δεν θα έχουν ανάγκη από λίχνο ούτε φωτός ηλίου διότι ο Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς. Έτσι λοιπόν αγαπητοί φίλοι και φίλες θεωρούμε ότι είναι αυτή η μέρα και αυτό το εδάφιο και αυτό το οποίο περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος. Τελειώνοντας όμως την ερώτηση αυτή θα ήθελα να τονίσω μια φορά ακόμη ότι είτε έτσι είτε αλλιώς όπως και να είναι τα πράγματα αν και εμείς θεωρούμε ότι αυτή όπως την περιγράψαμε είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου αλλά όπως και αν είναι και αν κάνουμε λάθος εκείνο που έχει σημασία σε όλους εμάς είναι να είμαστε έτοιμοι ώστε όταν θα ακουστεί το κέλευσμα και η φωνή του Αρχαγγέλου να είμαστε έτοιμοι για να λάβουμε μέρος στη μεταμόρφωση του σώματος του θνητού σε αθάνατο και του φθαρτού σε άφθαρτο, ώστε να δυνηθούμε να εκφύγουμε, όπως λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, τα μέλλοντα να γίνωση. Και εδώ τελειώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την άλλη Τρίτη. Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή εκείνη όπου στηρίζεται στις δικές σας κρίσεις, παρατηρήσεις, απορίες, διαφωνίες, τις οποίες στέλνετε στη διεύθυνση όπως αυτή φαίνεται αυτή τη στιγμή στις δικές σας οθόνες. Και εμείς αυτή την ώρα σας χαιρετούμε, σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε, θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Τρίτη. Ο Χριστός μαζί σας.